Από το βήμα της σημερινής μας συγκέντρωσης χαιρετίζουμε τους χιλιάδες εργαζόμενους, μαθητές, φοιτητές, αυτοαποσχολούμενους, συνταξιούχους, το λαό μας, που μαχητικά και διεκδικητικά στο δρόμο του αγώνα υποδέχονται τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Πομπέο, διατρανώνοντας την αντίθεσή μας στην ανανέωση, επέκταση, ενίσχυση της επικίνδυνης Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις Βάσεις, βρωτοφωνάζοντας και απαιτώντας ούτε γη, ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Δίνουμε κατηγορηματική απάντηση μέσα από τη μαζική συμμετοχή μας στην προσπάθεια της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων να σπείρουν τον επικίνδυνο εφησυχασμό, να καλλιεργήσουν προσδοκίες, να μας πείσουν για τα δίθεν ωφέλη από τη συμμαχία. Η χώρα μας δεν θα γίνει ούτε κράτος ανάσχεσης, ούτε γεωπολιτικός μεντεσές. Η νεολαία μας δεν θα γίνει κρέας στα κανόνια τους. Είναι επίκαιρος ποτέ το σύνθημά μας. Έξω οι βάσεις και τα στρατηγεία, εμείς δεν πολεμάμε στου ΝΑΤΟ τα σφαγεία. Συναγωνίστριες, συναγωνιστές, και από τη σημερινή μας συγκέντρωση διατρανώνουμε ότι οι λαοί είναι παντοδύναμοι. Αν πιστέψουν στη δύναμή τους και βγουν στο προσκήνιο, με την κοινή τους πάλι μπορούν να εμποδίσουν την εφαρμογή αντιλαϊκών μέτρων τόσο στο πεδίο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής πολιτικής και εν τέλει να ανατρέψουν το σύστημα που γεννά τον πόλεμο αλλά και τη φτώχεια, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Να διαμορφώσουν τις συνθήκες για αμοιβαίες και εποφελείς σχέσεις συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς. Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε την πάλη μας το επόμενο διάστημα. Οργώνουμε κάθε χώρο για να ενημερώσουμε πλατιά το λαό μας, να αποκαλύψουμε τους επικίνδυνους σχεδιασμούς, να φτάσει παντού το κείμενο συλλογής υπογραφών της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις που ήδη έχουν υπογράψει δεκάδες χιλιάδες λαού. Απαιτούμε, όχι στις βάσεις και τα πυρηνικά, να καταγγελθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, να κλείσει η βάση της Σούδας και οι άλλες αμερικανονατοϊκές στρατιωτικές βάσεις. Καμιά συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι η λαοί.